και προηγεί με νόμιμο τρόπο. Και φυσικά θα λέει τη γνώμη της για οτιδήποτε θέλει, χωρίς να υποχρεούται κανένας ούτε να την ακούσει, ούτε να την εφαρμόσει. Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Και εδώ βέβαια πέφτει και το ζήτημα, θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό. Γελάω μαζί, αλλά τελευταία έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι και με πιάνω το θέμα του χωρισμού εκκλησίας και κράτους στην Ελλάδα. Το πιο ανόητο ζήτημα, βέβαια σε έναν λαό ο οποίος το επίπεδο του πέφτει λιγκιωδώς συνέχεια, τέτοια θέματα και μου κάνει εντύπωση τρομερή. Διανόμιμοι που τους εκτιμούσα. Που τους εκτιμούσα, που ήταν λιγάκι ριζοσπαστικοί, που ήταν γράφαν στα νέα καιρό κάποιοι, κάποιες κυρίως. Λοιπόν, και τους είχα σε μια εκτίμηση και γράφουν βλακώδη πράγματα. Δεν καταλαβαίνει κανείς, έχει γίνει το πιο κενό περιεχομένο ζήτημα σήμερα, χωρισμός εκκλησίας κράτους και μάλιστα το βγάζουν από το ντουλάπι, γαβ, σαν σκυλάτι κάθε φορά που η εκκλησία τολμάει να πει μια γνώμη. Πρώτον, η εκκλησία και το κράτος είναι χωρισμένα. Δεν διοικεί το κράτος στην εκκλησία. Ούτε η Εκκλησία διοικεί το κράτος. Δεν νομοθετεί η Εκκλησία και δεν μιλάει στο όνομα του Χριστού το κράτος. Λοιπόν, ο χωρισμός ο πνευματικός υφίσταται. Αν εννοούν το χωρισμό της μισθοδοσίας. Εκεί νομίζω επικεντρώνεται μόνο. Εκεί είναι πολύ απλόστατο το ζήτημα. Έγινε μια συμφωνία. Επιστρέφει από τα ΦΑΠΟΕΚ όπως έγινε στη Γαλλία το 1905. Τις πήραν τις περιουσία και πήγαν στα δικαστήρια και τα πήραν όλα πίσω. Και η Γαλλική Καθολική Εκκλησία είναι πιο πλούσια εκκλησία στον κόσμο σήμερα. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τέτοιο. Κανένα πρόβλημα. Εμείς ζήσαμε χωρίς κρατική κάλυψη. Ξέρουμε πώς είναι. Και ζούσαμε όχι ούτε για τους Τούρκους. Και προηγουμένως η Εκκλησία δεν ήταν κρατικό ίδρυμα στην εποχή του Βυζαντίου. Είχε τον τρόπο της να οικονομεί τα δικά της, τους τρόπους που φορολογούνταν, που οι ίδιοι τα μέλη της φροντίζανε. Και πέραν και μισθό, ανάλογα ο καθένας με τις ανάγκες του και με τα αυτά και πολλές άλλες. Δεν φοβάται η Εκκλησία αυτά τα πράγματα. Δεν τα φοβάται. Λοιπόν, γίνεται και το θέμα αυτό λοιπόν. Αν και καλά πρέπει να. Αυτό και νομίζουν ότι το συμφέρει αυτό. Το τρίτο έρχεται και είναι το πιο βλακώδες από όλα και το πιο δυσνόητο για μένα. Έτσι. Πώς νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι και οι διανοούμενες, ότι αν η Εκκλησία δεν μισθοδοτείται πλέον, θα καταρρεύσει και θα εξαφανιστεί. Γελάω, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Η Ρωσική Εκκλησία πώς έζησε τον κομμουνισμό και μεγαλούργησε. Και όταν έπεσε το καθεστώς, είχαν χρήματα και έχουν ακόμα. Να καλύψουν τους τοίχους με χρυσό. Και είναι φοβερή δύναμη. Και δεν μισθοδοτείται τίποτα ακόμα. Γιατί δεν έχει ανάγκη. Και κανένας δεν θέλει να τους μισθοδοτήσει. Οι ιερείς δεν θέλουν να μισθοδοτηθούν από το κράτος. Γιατί θα πάρω το 1/10 από αυτά που παίρνουν ως ιερείς της ελεύθερης αυτής της εκκλησίας. Το ένα αυτό. Δεύτερον, πώς νομίζουν ότι η εκκλησία, επειδή δεν θα μισθοδοτούνται οι ιερείς, δεν θα έχει δύναμη κοινωνική. Πολύ περισσότεροι θα έχει. Και δεν θα παρεμβαίνει. Τι να θα παρεμβαίνω. Και γράφει και ένας άλλος θεατής. Και λέει, μπαίνει η εκκλησία στα κρεβάτια μας. Εσύ δεν μπαίνεις στην εκκλησία μέσα με αυτά που γράφεις. Δεν θα μπει στα κρεβάτια σου. Η Εκκλησία κουράζει τη γνώμη της. Το κρεβάτι δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Μα καθόλου. Και είναι και ειλικρινά πάρα πολύ βαρετό. Δηλαδή, ποιος έχει χρόνο να ασχοληθεί με το κρεβάτι και του συγκεκριμένου κυρίου. Ναι, για γέλια είμαστε. Μάλλον δεν κουράζει τη γνώμη. Την εμπειρία 2000 χρόνων. Η Εκκλησία κουράζει λοιπόν. Γνώμη, με την έννοια που γνώμη. Μια γνώμη για όποιον ελευθέρως τι θέλει. Ενώ αυτό είναι μια εμπειρία του χρόνου. Δεν είναι απλώς μια γνώμη κάποιου που λένε αυτά τα λένε πάντα. Βεβαίω. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Νομίζω αυτό το διαχωρισμό η Εκκλησία κάνει κανονικά. Αν μιλάμε αληθινά στον εαυτό, θα πρέπει να λένε χωρισμό Εκκλησία κοινωνία.
Αυτό θέλουν να πετύχουν, αυτό θέλουν να πούνε. Αυτό. Αλλά ντρεπόμαστε να το πούμε και το λέμε εκκλησία κράτους. Δηλαδή να μην έχουμε καμία σχέση με τον λόγο πουθενά. Αυτό ηλυσία. Λέγεται φασισμός. Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, αφού είμαστε σε. Ακριβώς αυτό έκανε το Σοβιετικό κράτος. Που σημαίνει ότι σταματάς να έχει ο άλλος το δικαίωμα να εκφραστεί. Ναι, αλλά. Ποιος άνθρωπος στοιχειωδός δημοκράτης θα το δεχόταν αυτό. Ενώ πράγμα να πεις ότι οι θρησκείες είναι ελεύθερες όλες στον κοινωνικό χώρο, ναι σε αυτό. Δεν έχουμε θρησκευτικό κράτος, φυσικά ποτέ δεν έχουμε, ούτε τώρα έχουμε. Επειδή πάνε πολιτικοί και μας φυλάνε τα χέρια, άμα βγω τώρα με το χέρι έξω που έχουμε ευρωεκλογές, αμέσως θα το φυλήσουν 40, με το χέρι έτσι μπροστά. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε όμως. Και οι ιερείς το ξέρουν, και οι επίσκοποι το ξέρουν αυτό που συμβαίνει. Και οι πολιτικοί το ξέρουν. Αυτό νομίζω θα σταματήσει αν η Εκκλησία πάψει να μισθώνεται από το κράτος. Δεν θα σταματήσει. Χειρότερο θα γίνει. Γιατί, διότι η Εκκλησία θα είναι πλέον μόνη της και θα έχει μεγάλη ισχύ. Αυτάρκης. Και αυτάρκης και αυτοδύναμος. Αυτοδύναμος. Και μπορεί να γίνει αυτό. Και μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο. Και φυσικά θα λέει τη γνώμη της για οτιδήποτε θέλει, χωρίς να υποχρεούται κανένας ούτε να την ακούσει, ούτε να την εφαρμόσει. Όπως και εσύ δες τη γνώμη σου, τα λέπορ που τα γράφεις αυτά, για τα πάντα, και η γνώμη σου είναι αγράμματη, και η γνώμη σου είναι αστοιχείωτη, και η γνώμη σου είναι αδιάβαστη. Έτσι και με όλα αυτά που γράφεις δείχνεις εκτός από λίγους που έχουν την παιδεία. Γι' αυτό είπα ότι απόρρισα με αυτή την κυρία. Ειλικρινά απόρρισα και θεώρησα ότι απλώς την πήρε το ποτάμι, ας πούμε αυτό, να πει δηλαδή κάτι πολύ σοβαρό, να πει κοιτάξτε, απλά οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να τους ακούμε. Να μην τους ακούμε. Δεν έχουμε εθνοκρατικό καθεστώς εδώ. Μπορεί να, να υπάρχει δυσφορία δημοκρατίας. Υπάρχει δυσφορία δημοκρατίας, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι κόπτονται για τη δημοκρατία και όμως αποδίδουν μέσα αντιδημοκρατικότητα. Με ποιο τρόπο. Σε ποιο κρεβάτι μπορεί η Εκκλησία να μπει. Είναι αλακάρτητα η δημοκρατικότητα. Ούτε μπορεί να μπει, ούτε θεσμικά, ούτε πνευματικά, ούτε ενδιαφέρεται να το κάνει. Έχει φτάσει να είναι η πιο κενή περιεχομένου συζήτηση αυτή τη στιγμή και η οποία ακούγεται χωρίς νόμους, ο κρισίος κράτους. Μα δεν είναι κρατική η Εκκλησία. Και το κράτος είναι να τις έχει και η Εκκλησία να τις έχει. Έγινε κάποια στιγμή λόγω των ιστορικών συνθηκών και λόγω του ότι θεωρήθηκε αυτή η κατάσταση δεδομένη μέσα από το σύνδεσμο που επιτέθηκε στα χρόνια της Δημοκρατίας ότι πρέπει να κάνουμε στην Εκκλησία κάτι και η Εκκλησία το πλήρωσε αυτό. Είναι ο μόνος θεσμός ο οποίος πληρώνει το μισθό της, τους μισθούς της. Τα χρήματα αυτά είναι τα χρήματα δοθέντα. Λοιπόν, φέρετε τα πίσω αυτά, να δείτε πόσο πλάκα που θα έχουμε τότε και θα τα φέρουν πίσω όλα. Ναι, θα γλιτώσουν. Εντάξει, να δείτε πόσα πράγματα θα έχουν επιστρέψουν ή ως ένα σημείο, ότι τέλος πάντων, όποτε αποφασίσουν νομικοί πάντως, έτσι. Φέρετε λοιπόν πίσω μερικά πραγματάκια από αυτά και τελειώσαμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, κανένας απολύτως. Αλλά σας είπα, το απαράδεκτα, πώς θα το πω, ανεπαρκές, είναι ότι με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι η Εκκλησία θα παραμένει βουβή για θέματα που την αφορούν. Δεν κατάλαβα. Και τι ποια θέματα την αφορούν. Τα πάντα. Η Εκκλησία έχει μια ανθρωπολογία ολόκληρη. Δεν μπορεί να έχω μυστήριο του γάμου και να μην επιτρέψει να μιλήσω για το γάμο. Ναι ή όχι. Δεν μπορώ να μην έχω έτσι το μυστήριο του αγιασμού, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, και να μην επιτρέψει να μιλήσω για την οικουμένη. Κόσμο. Δεν μπορεί να έχω το μυστήριο του ευχελαίου, λέμε τώρα, και να μην επιτρέψει να μιλήσω για την ασθένεια και τον πόνο και το θάνατο. Για το θάνατο. Δεν πρέπει να λέω ακριβώς. Δεν είναι δημοκρατικοί πολίτες αυτοί οι οποίοι τα θέλουν όλα αυτά. Εκεί είναι το ζήτημα. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν τι ακριβώς λένε. Και να πάψουν να το λένε. Και να ασχοληθούν με το να προάγουν τις δικές τους απόψεις, τις ενάντιες στη θεολογία της Εκκλησίας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Μακάρι, δώστε μου ένα διανόμενο. Δώστε μου δύο, δώστε μου τρεις. Που να κινούν το μυαλό μου. Σας παρακαλώ. Γονιπετής παρακαλώ. Οι πιο πολλοί είναι ταυτολόγοι και αγράμματοι, αδιάβαστοι. Δεν διαβάζω κανέναν και
Φέρε μου ένα που να διαφωνεί ελόγω μαζί μου. Είναι πολύ λίγοι. Αυτό να μπορεί στοιχειοδό να επιχειρηματολογήσει. Ναι. Όχι... Και να μου πει, κοίταξε εδώ, με φυβάλλω και έχω προ... χαρά μου μεγάλη να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω πρωτού αρχίσω να διαφωνώ μαζί του. Σήμερα εδώ έχει ένα λοιμό του αυτονόητου. Ο λοιμό του αυτονόητου. Με μικρονιότητα το λέει. Έχετε όμως που έχετε πει εμπειρίες με ανθρώπους που είναι. Έχω εμπειρίες. Σε ιδιωτικό βέβαια. Βέβαια και οι δημοσιογράφοι δεν είναι. Υπάρχουν πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Μερικοί από αυτούς είναι στο βιβλίο αυτό εδώ μέσα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι. Και είναι και το μπέρδεμα, ας πούμε. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί που ασκούν τη δημόσια. Δημόσιο λόγο. Πιο πολύ σας είπα. Δεν έχουν τα προσόντα τα πράγματα. Είναι μερικοί που έχουν. Με αυτούς μιλάμε. Να μιλάμε με τα χαρά με τις ώρες. Και να μάθουμε και πράγματα από αυτούς αν έχουν, ας πούμε. Πολύ ευχαρίστως. Και να μας πληροφορήσουν και για πράγματα που δεν ξέρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ναι. Αλλά το άλλο, αυτό το συνεχίζει. Ο λοιμός του αυτονόητου που λέω. Έτσι. Χρειάζεται πλέον κανείς να έχει. Έτσι. Σιδερένια νεύρα από ένα σημείο και πέρα. Ένα από αυτά τα θέματα λοιπόν. Είναι και το ζήτημα αυτό της χωρισμού εκκλησίας κράτους. Θέλετε χωρισμό μισθολογικό, δηλαδή αυτό είναι το μόνο που πούμε. Κάντε το. Ορίστε. Αλλά μην περιμένετε την εκκλησία που δεν την περιόρισε κανένας, ούτε ο Νέρονας, ούτε ο Διοκλητιανός, ούτε ο Ιουστινιανός, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Σουλτάνος, ούτε ο Λένιν, ούτε ο Στάλιν. Να την κλείσετε εσείς σε ένα δοχείο. Και εκεί μέσα η Εκκλησία να σκάσει. Δεν έσκασε, δεν σκάει έτσι. Ο πραγματικός σχέδιος για την Εκκλησία είναι η δική της αυτοσυγκρισία. Αν έχει λαθεμένη αυτοσυγκρισία, αν έχει λαθεμένη πνευματική στάση, τότε είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Μόνο αυτός, κανένας άλλος. Έτσι. Ελπίζω όλα αυτά που λέω με πολύ δημοκρατική διάθεση και μεγάλη φιλία να κρυφθούν έτσι όπως ακριβώς τα λέω. Δεν έχουμε αντίθεση με κάποιον. Μα καλά μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλο αυτό που γίνεται σήμερα και τις κυβερνήσεις και τα αυτά. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι καν πολιτικό, δεν είναι το τάδε κόμμα και το δίνα κόμμα. Και είναι φοβερό ότι μερικά κόμματα κάνουν κορώνες στο ζήτημα, αλλά ως εκεί. Εντάξει, είναι ζήτημα πνευματικής ευαισθησίας της κοινωνίας. Και εκεί νομίζω ότι η Εκκλησία μπορεί να συνεισφέρει στην πνευματική αυτή ευαισθησία. Και να πει πράγματα τα οποία έχουν μια δυσχιλιετή ιστορία και μετά πέταγα τα σκουπίδια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ τα βρήκα ό,τι βρήκα με πάρα πολύ κόπο. Δεν σου αξιώνω να τα καταλάβεις εσύ. Έχεις πρέπει να θέτει ερωτήματα για να λάβει και κάποιο ύψος απαντήσεων. Λοιπόν, αυτά.